Πάμε να δούμε ένα άλλο κοινωνικό θέμα μέσα από τα θέματα που καίνε. Είναι οι πληστηριασμοί. Έχουμε πει εμείς εδώ ότι έρχονται χιλιάδες πληστηριασμοί, αλλά ήδη αυτό που συνέβη τις τελευταίες ώρες με τον 82χρονο στα φλογητά της Χαλκιδικής, τον κύριο Θεόφιλο Τσοχουνίδη, 82χρονος ανάπηρος, τα δείχναμε το προηγούμενο διάστημα, του έκαναν έξωση, γιατί ένα φαντ εκεί με αυτές τις πρακτικές πήγαν να πάρουν το σπίτι του. Εγγυητής ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν δικό του το δάνειο, εγγυητής ήταν σε δάνειο του παιδιού του. Κέρδισε προσωρινά εκείνη τη φάση. Και τώρα, μολονότι, όπως ο ίδιος καταγγέλει, θέλω να δούμε το βίντεο, μολονότι ο ίδιος καταγγέλει, η προθεσμία ήταν μέχρι τους επόμενους μήνες, πήγαν άρον-άρον οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί και τον έβγαλαν έξω μέσα στο κρύο. Συνέλαβαν δε και την κόρη του. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μην μ' ακουπάτε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κύριε Θεόφιλε, σας βρίσκουμε σήμερα στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι σας. Τι ακριβώς έχει γίνει? Πρωί-πρωί, 9 η ώρα, 9.30 ώρα, ήρθανε εδώ και μπήκαν στο σπίτι και μας βγάλαν έξω. Έλσα. Με μπράβους, με αυτοκίνητο και βγάλαν όλα τα επιπλά μας έξω, τα πήρανε, το βιό μας το φορτώσανε και μας πετάξαν στον δρόμο. Είδατε χαρτιά από τους δικαστικούς επιμελητές, σας έδειξαν κάτι? Δεν σας έδειξαν κάτι? Κανένα χαρτί δεν είδαμε. Δεν μας δείχνουν χαρτιά. Έχουμε δικαστική απόφαση που λέει προσωρινά να μείνουμε μέχρι το δικαστήριο μέσα και δεν αναγνωρίζουν. Πότε ήταν το δικαστήριό σας? Για πότε είναι το δικαστήριό σας? Είχαμε ένα στις... Η προσωρινή... 26 Ιουνίου είναι η προσωρινή απόφαση. Ναι, και μέχρι πότε θα μένατε μέσα? Μέχρι 19 Φεβρουαρίου υπάρχει αυτή η απόφαση. Μάλιστα. Τώρα, έχετε βρεθεί στον δρόμο. Τι ακριβώς θα κάνετε από εδώ και πέρα? Θα κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Εσείς πού θα μείνετε? Δεν ξέρω πού θα μείνουμε. Βλέπω ότι βγάλετε τα πράγματα σας έξω. Θα μείνετε εδώ στο πεζοδρόμιο? Τα βγάλανε. Τι να κάνουμε? Είδες, μας πετάξαν έξω στον δρόμο. Εγώ ανάπηρος, 82% αναπηρία, 82 χρονών ανάπηρος. Με βγάλανε έξω στον δρόμο. Με το καρόσι με πετάξαν έξω. Τι θέλετε αυτή τη στιγμή? Έρχεται ο δικηγόρος μας. Τώρα τι θα κάνει ο δικηγόρος? Τι θα πω, δεν ξέρω εγώ. Νίκο Πετρολάκη, αυτή είναι η κοινωνική ευαισθησία σε εισαγωγικά και δεκάδες θαυμαστικά της κυβέρνησης. Όπως είπε ο ίδιος ο άνθρωπος, μέχρι το Φεβρουάριο ακόμα και η προσωρινή διαταγή που είχε κερδίσει, τα είχαμε δείξει το προηγούμενο διάστημα, για να μείνει μέσα στο σπίτι ήταν μέσα το Φεβρουάριο. Πώς πήγαν λοιπόν σήμερα πρωί-πρωί? Καταδρομική ενέργεια έγινε. Δηλαδή σαν να ήταν αντί, δηλαδή τώρα συγγνώμη, αντί να ασχολούνται με τους κακοποιούς, δεν το λέω για τα όργανα της αστυνομίας, για τις κεφαλές, αντί να ασχολούνται με τους εσημασμένους, τους εμπόρους ναρκωτικών που πάνε, χτυπάνε, σκοτώνουν κόσμο, τον εγκαταλείπουν, για να πω τα στοιχειώδη, τους στέλνουν να διώχνει τον κόσμο από τα σπίτια του, τον 82χρονο ανάπηρο. Η απόφαση με βάση την απόφαση του πρωτοδικείου πολυγύρου είναι παράνομη. Δεδομένου ότι πράγματι το πρωτοδικείο πολυγύρου τον Ιούνιο μήνα είχε βγάλει την απόφαση ότι μέχρι το Φεβρουάριο μπορεί να μείνει μέσα προσωρινά μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Λέει αλήθεια σε αυτό ο κ. Τζοχουνίδης. Απ' την άλλη πλευρά θέλω να επισημάνω ότι το Μάιο μήνα τον πέταξαν πάλι έξω και δικαιώθηκε 56 μέρες μετά που είχαμε παρουσιάσει τον ίδιο να κάθεται στη βεράντα του σπιτιού του. Ήταν καλοκαίρι όμως τότε, Νίκο. Ήταν καλοκαίρι. Ακριβώς. Μπορούσε να κάτσει. Ακριβώς. Τώρα εδώ εκεί πάνω έχει, η θερμοκρασία πάει στα τάρταρα. Τι λέμε τώρα? Εδώ,
Εδώ να πω ότι σήμερα το βράδυ θα κοιμηθεί σε μια καλύβα, ένα μικρό καλυβάκι που είναι έξω από το σπίτι του, και μαζί του θα μείνει και η κόρη του, η Αναστασία, και ο εγγονός του, οι οποίοι πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, τους πήραν στο αστυνομικό τμήμα, έκαναν δύο προσαγωγές, αλλά μετά τους άφησαν ελεύθερους γιατί δεν είχαν να προσάψουν τίποτε και στους δύο. Διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στον πατέρα της, και σωστά διαμαρτυρήθηκε η κοπέλα, ναι, και όπως και τα άλλα παιδιά και όλη η γειτονιά, αλλά τα πράγματά τους τα πήρανε, το σπίτι είναι άδειο αυτή τη στιγμή, ναι, τα φόρτωσαν σε ένα φορτηγό και τα πήγανε κάπου που κανείς δεν ξέρει η που είναι. Η τράπεζα ποια είναι τώρα, τι έχει γίνει τώρα με αυτό το σπίτι? Το πήρε η τράπεζα, το πήρε το φαντ, ποιος το έχει πάρει? Ο γιος του είχε πάρει ένα δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, και το δάνειο αυτό το αγόρασε η εταιρεία Σεπάλ. Και η εταιρεία Σεπάλ είναι αυτή η οποία πούλησε έβγαλε μάλλον το σπίτι σε πληστηριασμό, ναι, και το σπίτι το αγόρασε από τον πληστηριασμό ένας Σκοπιανός, ο οποίος ήρθε για να αγοράσει το σπίτι αυτό. Και να σου πω ότι αυτό γίνεται και με άλλα σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Σκοπιανοί και Βούλγαροι αγοράζουν τα σπίτια τα οποία βγαίνουν σε πληστηριασμούς. Τα λεφτά που έχουν κανείς δεν ξέρει από πού είναι, ούτε ρωτάει κανένας το πόθεν έσχες αυτόν, δεν μπορεί να ελέγξει το πόθεν έσχες, ούτε το Σκοπιανό ούτε το Βούλγαρο. Έρχονται, παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Θα βγουν και άλλα σπίτια σε πληστηριασμό σε λίγο καιρό. Ο συγκεκριμένος ο κύριος Θεόφιλος είδε για άλλη μια φορά το άσχημο πρόσωπο, γιατί κανένας δεν έχει ασχοληθεί με τον άνθρωπο αυτό, ούτε βουλευτές, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι ένας απλός άνθρωπος, ηλικιωμένος, ανάπηρος. Με αυτόν θα ασχοληθούν, Νίκο Πετρουλάκη. Ακριβώς. Και επίσης να πω και το εξής, ότι ήδη από αύριο το πρωί θα ξαναπάνε στο δικαστήριο να βγάλουν νέα απόφαση με βάση την παλιά απόφαση, μάλιστα, για να ισχύσει αυτό, για να βρουν και τα πράγματα. Άρη Σπίνο. Αυτόν που είδατε και τραβούσε αυτόν τον ανάπηρο άνθρωπο, που είναι ο πατέρας μας, δεν είναι ένας αστυνομικός, είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Γεραπετρίτης, είναι ο Γεωργιάδης, είναι ο Βορύδης, είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, ο αστυφύλακας που εκτελούσε διαταγές είναι ο τελευταίος τροχός του αυτοκινήτου, η τελευταία τρύπα στη ζωστήρα που μπορεί να αντιδράσει. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι πώς είναι δυνατόν να έχει απόφαση παραμονής στην οικία του μέχρι το Φεβρουάριο και η αστυνομία να εκτελεί. Πιστεύω ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν το γνωρίζω όμως. Προσέξτε, την ευθύνη δεν την έχει ουδής άλλος πλην της κυβέρνησης. Και όταν ήταν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σε κάποια άλλη κυρία ή σε κάποιον άλλο κύριο, θυμάμαι κάτι μικιό και αλληλέγγυους που έτρεχαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θυμάμαι κάτι κόμματα αριστεροφροσύνης που έβγαζαν διαγγέλματα στα πεζοδρόμια. Θυμάμαι κάτι πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Εδώ, επειδή είναι οργανωμένος, δεν είναι οργανωμένος σε κανένα κόμμα, επειδή δεν είναι ψηφοφόρος της απείλας των κομμάτων 75-2023, αυτός ο άνθρωπος με ένα πόδι θα είναι στο δρόμο? Ποιος κινητοποιήθηκε για αυτόν τον άνθρωπο? Το δείχνουμε εμείς απόψε, τα άλλα κανάλια γιατί δεν το δείχνουν? Και προσέξτε τώρα πώς μια κοινωνία λειτουργεί με αυτοματισμό και κάνει εχθρό τους παιδιά των 700 ευρώ αστυνομικούς. Διαταγές εκτελούν. Πρέπει να πούν όχι. Δεν μπορούν, κύριε Καψαμπέλη, στη Δημοκρατία να πούν όχι. Όμως τη στολή αυτή τη φοράει ο Πρωθυπουργός, όχι ο αστυφύλακας. Αν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί που κινητοποιήθηκαν για να ξεσπιτώσουν το γέροντα ήταν στην Εγνατία, ακριβώς, θα ζούσε, ακριβώς, και η άτυχη Έμα που δολοφονήθηκε ακριβώς επειδή δεν βρέθηκε ένας αστυνομικός να πιάσει τον σεσημασμένο που βρισκόταν παράνομα. Εγώ πρέπει να προσθέσω ότι ο Σκοπιανός χτύπησε το συγκεκριμένο ακίνητο που βγήκε με τιμή εκκίνησης 150.000 ευρώ στην τιμή των 150.000 και ένα ευρώ. Και ένα ευρώ. Αυτό στην πιάτσα ξέρετε πώς λέγεται? Α, την μυρίζει αυτό. Στοχευμένο λέγεται. Επίσης έχω μπροστά μου την ιστοσελίδα της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία λέει οι αξίες μας, έχει ειδικό κομμάτι οι αξίες μας. Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Και έχει άλλο ένα εδάφιο, η προσφορά μας, το αποτύπωμά μας στην κοινωνία. Συμμόρφωση, σεβασμός, στήριξη της κοινωνίας και προστασία του περιβάλλοντος. Καμαρώστε στήριξη της κοινωνίας. Καμαρώστε. Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και πού είστε ακόμα, να το πω έτσι, μια σκοπτική διάθεση, γιατί έχουμε πει ότι έρχονται χιλιάδες πληστηριασμοί από εδώ και πέρα. Τελείωσαν και εκλογές. Τελείωσαν και εκλογές. Ποιος θα νοιαστεί τώρα για τον 82χρονο, ποιος θα νοιαστεί για όλους τους συμπολίτες μας που χάνουν τα σπίτια τους και την περιουσία τους. Εμείς θα είμαστε εδώ όμως να δούμε και Νίκο Πετρουλάκη αύριο την εξέλιξη, να δούμε αν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία από την όποια δικαστική αρχή για να τηρηθεί η νομιμότητα μέχρι το Φεβρουάριο τουλάχιστον, για να μην πάμε στα υπόλοιπα. Βέβαια είναι, Αντρέα, συγγνώμη, αλλά είναι ύποπτο το γεγονός ότι έγινε σήμερα που έχουν απεργία οι δικηγόροι και αύριο θα έχουν απεργία οι δικηγόροι. Δηλαδή ο παππούς αυτός συγκεκριμένος πρέπει να πάει μόνος του ή να πάει η κόρη του και να διεκδικήσει κάτι. Δεν ξέρω τι θα μπορεί να πετύχει αύριο. Οι δικηγόροι έχουν απεργία. Και γι' αυτό το λόγο το θεωρώ ότι είναι και πολύ πονηρό το γεγονός ότι πάλι σήμερα το πρωί έγινε αυτή η παρέμβαση. Πολλά μαζεύονται, πάλι, Νίκο Πετρουλάκη, 150.000 και ένα ευρώ και δεν υπήρχε άλλος πληροδότης. Αυτό που γίνεται με τα πουράκια της τράπεζας, στην Εθνική Τράπεζα που δώσαμε και το 20% σε ιδιώτες.